ευνοία που με σωστή πορεία. Ακούστε με τώρα. Δύο πράγματα χρειαζόμαστε για να μπούμε στη γη των γιγάντων. Πρώτον, πρέπει να μάθουμε το ταξιδιωτικό ρούνο που ανοίγει τον δρόμο για το Jotun Time. Και δεύτερον, πρέπει να χαράξουμε αυτόν τον ρούνο στην ειδική πύλη. Αυτό στην κορυφή όταν σε είδαμε. Σωστά. Μα οι γίγαντες με την απέραντη σοφία τους φρόντισαν να μην δουλεύει με συνηθισμένο καλέ. Μόνο η άκρη ενός μαγικού καλεμπιού ανοίγει την πύλη. Εγώ ξέρω που είναι και δεν είναι μακριά. Έμοιαζε κάπως τρελός για μια στιγμή εκεί. Α, αυτό. Νόμιζε ότι είπα ότι είστε φίλοι μου. Συγχώρα, δεν έχω μιλήσει ποτέ την αρχαία γλώσσα σε μέθηση τους. Περίμενε, κοίτα. Το νερό έπεσε κι άλλο. Φαίνεται μεγαλύτερο μέρος των πύργων και των αγαλμάτων. Βλέπω και νέα μέρη για εξερεύνηση κατά μήκος της ακτής. Πού είναι αυτό το καλέμι? Βρες μου μια βάρκα και συνεχίζουμε. Οπότε όταν πάμε στη βάρκα, μπορούμε είτε να ψάξουμε τώρα αυτό το ειδικό καλέμι, ή να πάμε για λίγη εξερεύνηση. Θα μου αρέσει ό,τι κι αν θες να κάνεις. Μπροστά που είναι το καλέμι? Πηγαίνετε προς τα αγάλματα των κοπηλατών. Μετά περάστε ΣΥΡΙΖΑ ανάμεσά τους. Μιμήρ, δεν μου είπες γιατί η Φρέια σε έφτιασε κατάμουτρα. Λοιπόν, με κατηγορεί πως κατά μεγάλο μέρος ευθύνομαι για την τωρινή της κατάσταση. Και όχι εντελώς ανέκδοτο. Όλα ξεκίνησαν με το μεγάλο πόλεμο μεταξύ των Aesir και των Vanir. Πριν από αυτόν, οι Aesir κέρδιζαν εύκολα στους πολέμους. Αλλά οι Vanir είχαν αποδειχθεί εις άξιοί τους και τους προκάλεσαν τρομερή ζημιά. Και οι δύο πλευρές είχαν τεράστιες απώλειες. Για πολλούς από εμάς, ειλικρινά, ο πόλεμος δεν ήταν διασκεδαστικός, αλλά μια αλόγιστη σπατάλη πολύτιμων ζώων. Δεν συμφωνείς, αδερφέ? Αρκετά. Τέρμα ιστορίες όσο περπατάμε. Συγκεντρώσου το δρόμο. Καταλαβαίνω απόλυτα. Θα τελειώσω μετά, μικρέ. Γκούλβικ, σε πήραν τόσο νωρίς από το βασίλειο. Το ειδικό καλέμι είναι μπροστά, μετά από αυτή την πύλη. Φύγαμε! Πατάς ανάμεσα στους ζωντανούς. Η αγαπημένη μου Γκούλβικ με καλεί. Λαχταράτη γαλήνη. Μα η σωρός της κοίταται κομμάτια. Σε εικετεύω. Κάνε την Γκούλβικ πλήρη ξανά. Θέλεις να συλλέξουμε τα οστά της? Αηδία. Η μαγεία Σέιδρ της Γκούλβικ δεν γνωρίζει όρια. Μπορεί να σε ενώσει ξανά με όσους έχεις χάσει.
Αλήθεια? Πώς? Μικρέ, μυρίζομαι τη θλίψη σου. Να είσαι βέβαιος ότι τα μαγικά της μπορούν να δημιουργούν γέφυρες ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Αν και μόνο για λίγο. Μικρέ, φεύγουμε. Πήραν 3 από τα οστά της γλυκιάς Γκούλβιγκ και τα σκόρπισαν στη λίμνη. Φέρε μου τα οστά της, μικρέ. Η Γκούλβιγκ θα σε ανταμείψει. Πατέρα, μήπως να ψάξουμε για εκείνα τα οστά? Γιατί? Δεν τον άκουσες. Θα μπορέσουμε να ξαναμιλήσουμε στη μαμά. Αν έχουμε το νου μας ενώ... Εάν θέλεις, ψάξε, μικρέ. Δεν θα αποσπάσω την προσοχή μου με ανοησίες. Ψάχνουμε. Τι είναι? Βασικά χαίρομαι που ρώτησες. Σου έχω μια ιστοριούλα μούρια. Κάποτε υπήρχε ένας γίγαντας που τον έλεγαν Θάμουρ. Ένας πελώριος γίγαντας. Που παρόλο το μεγεθός του ήταν αναμφίβολα ο μεγαλύτερος τεχνίτης της πέτρας σε αυτόν τον κόσμο. Ο περήφανος Θάμουρ ήθελε κάποτε να μεταδώσει τις γνώσεις του στο γιο του. Αλλά ο νεαρός Χρύμφου είχε καρδιά πολεμιστή. Ίσως ο πατέρας είχε πάρα πολύ φόβο μέσα ή ο γιος πολύ λίγο. Όπως και να έχει, μάλωσε. Ο καυγάς ξέφυγε και ο εξαντλημένος τεχνίτης μπαμ! Χτύπησε το γιο του. Ο Χρύμφουρ χάθηκε τρέχοντας μες τη νύχτα. Γεμάτος ντροπή και τύψεις, ο Θάμουρ έτρεξε πίσω από τον γιο του. Μα με τέτοια συναισθηματική ένταση κατέληξε να περιπλανιέται στο Μίντγκαρντ, χαμένος και μόνος. Δυστυχώς. Συνάντησε τον μόνο που δεν έπρεπε εκείνο το βράδυ. Μακριά από το σπίτι. Τον Θόρ. Και τι έγινε μετά? Θα δεις. Ο Θόρ τον σκότωσε. Όχι. Έλειωσε ένα χωριό. Ναι. Όταν ο Θάμουρ έπεσε, κατέστρεψε ένα όμορφο μέρος γνωστό για τη λατρεία του προς το θεό τον Βάνιρ, τον Μιόρ. Ο Θόρ κοκορευόταν ότι το είχε σχεδιάσει, αλλά αυτός ο Λιγδιάρης απλώς στάθηκε τυχερός. Ένα γούλβερ. Τι θα κάνουμε? Φύγαμε! Αδέλφος! Βρούμα! Λίγο ακόμα! Καλέμι. Τη λάμα, ναι, ενός γιγαντιαίου καλεμιού. Τρούμα! Να πάρει, δεν έκανε τίποτα. Αδερφέ, φαίνεται πως ο κρύσταλλος λάμπει ξανά.
Φοβάμαι πως σφραγίστηκε με μαγικό τρόπο. Ο έξυπνο κόλπο, μικρέ. Ευχαριστώ. Δική του ιδέα. Α, ο Θάμουρ ήταν παγωμένος γίγαντας. Όταν πέθανε, η τελευταία του πνοή πάγωσε τα πάντα. Κλειδωμένη με μαγεία. Ατρέα, ακολούθαμε. Συγγνώμη, αφαιρέθηκα. Νάτος! Βρες τη λάμα του καλεμιού. Αυτή είναι η μαγεία που χρειαζόμαστε. Εχθροί! Όταν μου πεις... Yeah!
προχώρηση. Πρόσεχε πίσω σου. Εφιάλτες, αχ, τόσο ενοχλητική! Ανέτοιμος!
εντάξει?
Πώς θα κατέβουμε? Έχω ένα σχέδιο. Έχεις? Μη δείχνεις τόσο έκπληκτος. Χωρίς παρεξήγηση, αδερφέ, αλλά ούτε ο Θόρ με το Μιόλνιρ θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τόσο πάγο. Τότε ο Θόρ είναι ανόητος. Πλάκα θα έχει αυτό. Ρε. Έτοιμος. Κοίτα, Ντρόγκαρ. Πάτα, Ντρόγκαρ. Φρούμα. Δεν είμαι έτοιμος. Πειρά από τα δεξιά. Ήταν το κάτι άλλο αυτή μάχη. Να, εδώ, πιάσε. Μόλις χαραμίσατε ένα υπέροχο μήλο. Μα πώς δεν σε είδε? Δεν υπάρχει κρυψώνα εδώ. Α, αυτό. Είναι ένα κολπάκι που κάνει ο λαός μου. Μια ειδική μέθοδος για να μη σε βλέπουν. Γίνεσαι αόρατος. Ας πούμε ότι μπαίνω στο βασίλειο ανάμεσα στα βασίλεια. Το μυαλό σου δεν καταλαβαίνει τι βλέπει, οπότε δεν βλέπει τίποτα. Έτσι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τα όπλα που κατασκευάζουμε. Δεν φαίνεται να δουλεύει στους δράκους όμως. Ο αδελφός σου ήθελε να μάθει αν τρως καλά. Θα του πω ναι. Ο Μπροκ ρώτησε για μένα. Μυρίζει η ανάσα του ρακόμελο. Τον αφήσατε να το αγγίξει. Έλα λοιπόν. Έτσι βρέθηκε ο Μπροκ στο ναό μόλις έπεσε το νερό. Ήταν ανάμεσα στα βασίλεια. Ωραία, ησυχία τώρα. Χρειάζομαι απόλυτη σιωπή. Έτοιμο. Χρειαζόμουν κάτι να με αποσπάσει.
Άστο καλύτερα. Λοιπόν, αυτό το σχέδιό σας... Το μάντεψες. Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει να στεκόμαστε εδώ. Σωστό. Αλλά πώς θα προχωρήσουμε? Στο Θάμουρ άρεσαν πολύ τα χρυσαφικά, σωστά. Έπλεξε τη γενιάδα του με ένα τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι φαίνεται γοητευτικός. Ξέρεις, για πτώμα καλυμμένο με χιόνι. Λοιπόν, αυτό το σχέδιό σας... Το μάντεψες. Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει να στεκόμαστε εδώ. Σωστό. Αλλά πώς θα προχωρήσουμε? Στο Θάμουρ άρεσαν πολύ τα χρυσαφικά, σωστά. Έπλεξε τη γενιάδα του με ένα τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι φαίνεται γοητευτικός. Ξέρεις, για πτώμα καλυμμένο με χιόνι. Μισό, υπάρχει ένα θράψμα κρυστάλλου στο κόσμημά του. Βρούμα! Προσοχή! Το μαγαζί μου είναι εδώ! Φτάσατε στην αποθήκη του Φάφτη. Πάμε προς το κτίριο? Ναι. Εκεί για να σπάσουμε τον πάγο και να πάρουμε τη λάμα του καλεμιού? Όχι. Θα σκεφτώ κάτι. Εντάξει, πάμε! Μας είναι ισχυρή. Μιμήρ, ήξερες αυτό το μέρος από πριν? Ναι, ήρθα εδώ κάποτε σε διπλωματική αποστολή για ειρήνη μεταξύ του Άσγαρντ και του...
πόλεμος χάθηκαν τόσες ζωές. Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι ο Θόρ είχε ήδη αρχίσει να σφάζει γίγαντες. Μα τι σχέση είχαν οι γίγαντες με τον πόλεμο μεταξύ των θεών? Καμιά απολύτως, μικρέ. Αυτό είναι το τραγικό. Δεν πήραν το μέρος κανενός αυτή την τρέλα. Αλλά την παράνοια του Όντιν την ξεπέρασε μόνο η δίψα του Θόρ για αίμα. Τώρα. Κι άλλος κρύσταλλος. Πες το κι έγινε. Πήραμε τα περισσότερα. Λοιπόν, κρυφό σχέδιο δεν είναι. Πρέπει να απελευθερώσουμε το άλλο λουρί. Αλήθεια? Γιατί πάμε πάνω όταν αυτό που χρειαζόμαστε είναι κάτω? Σκέψου. Η λάμα του καλεμιού βρίσκεται κάτω από παχές τρώσεις πάγου, οπότε το λιώσιμο δεν θα βοηθήσει. Σωστό. Και δεν υπήρχαν θράψματα κρυστάλλων για να τους ρίξω, οπότε ούτε αυτό είναι επιλογή. Σωστό. Μας μένει να σπάσουμε τον πάγο, αλλά χρειαζόμαστε κάτι απίστευτα βαρύ για να... Α, τώρα κατάλαβα. Ωραία. Πώς θα προσγειωθεί το σφυρί κοντά στη λάμα του καλεμιού? Δεν γίνεται. Το απελευθερώνουμε, το κατεβάζουμε και μετά θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Άρα το σχέδιό σου βασίζεται στην τύχη. Μπορείς να προτείνεις ένα διαφορετικό. Τρούμα! Κρατήσου. Μου φαίνεται λίγο επιπόλαιο αυτό το σχέδιο. Σωστή κεφαλή. Είδα. Αυτό δεν δούλεψε. Κατέβηκε μόνο λίγο. Όχι, όχι, το έδαφος κατέρευσε. Υπάρχει ένα μοδοχείο, αλλά πώς θα το φτάσουμε? Μαζί δεν μπορούμε. Τρούμα!
Τι λέει? Όταν ο χρόνος είναι σε αποδιοργάνωση, η εμπρόσθετη απορία είναι η οπισθοδρόμηση. Οπισθοδρόμηση προς τα πίσω. Εκείνα τα σύμβολα, οι εποχές. Ναι, αλλά η σειρά είναι μπερδεμένη. Δεν θα έπρεπε να είναι χειμώνας άνοιξη, καλοκαίρι φθινόπωρο? Γιατί είναι ο χειμώνας πρώτος? Είναι από ένα τραγούδι που έλεγε η μητέρα μου. Ω, το ξέρω! Χειμώνας! Σιωπή, κεφαλή. Ούτε η μουσική του αρέσει. Μάλιστα. Δεν πέτυχε. Αλλά αυτή είναι η σειρά που το τραγουδούσε η μαμά. Ορίστε. Βέτρ, Βαρ, Σούμαρ, Χάουστ. Δεν πέτυχε. Αλλά αυτή είναι η σειρά που το τραγουδούσε η μαμά. Δοκίμασε. Βαρ, Σούμαρ, Χάουστ. Δεν πέτυχε. Αλλά αυτή είναι η σειρά που το τραγουδούσε η μαμά. Σούμαρ, Χάουστ. Όχι, δεν ήταν σωστό. Δοκίμασε. Βαρ, Σούμαρ, Βαρ, Σούμαρ. Ακόμα τίποτα. Μικρέ, η σειρά από το τραγούδι. Χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο.
κάτω. Βέτερ, Βαρ, Σούμαρ, Χάουστ. Δεν πέτυχε, αλλά αυτή είναι η σειρά που το τραγουδούσε η μαμά. Γράψτε. Βέτερ. Βαρ. Βέτερ. Χάουστ. Οπισθοδρόμηση, παιδιά. Τι? Φυσικά. Ο γρίφος. Η απάντηση είναι αντεστραμμένη. Δοκίμασε. Χάουστ, Σούμαρ, Βαρ, Βέτερ. Ναι. Ατρέα, εκείνη η λέξη. Θόλα, σημαίνει υπομένω. Δοκίμασε. Θόλα. Μπράβο, μικρέ. Ξαναγράψτο. Θόλα. Ανεβαίνουμε. Η ενέργεια του πηγαίνει, ψώνει την πλατφόρμα. Συνέχισε. Θόλα. 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 Κεφάλι, πώς είναι δυνατόν? Ξέρεις τι, χρονική μαγεία. Επικίνδυνα πράγματα με τα οποία έπαιζαν οι ανώτεροι θεοί του Βάνιρ. Η ικανότητα να παγώνουν τον χρόνο. Βασικά τυχαίνει να είναι το αγαπημένο παιχνίδι του Νιόρ. Έπαιζαν. Γιατί σταμάτησαν? Αποδείχθηκε ότι το σταμάτημα του χρόνου εμποδίζει τον ήλιο και το φεγγάρι να κινούνται στον ουρανό. Δυστυχώς δεν σταματάει τους λύπους που τους κυνηγούν. Πάντα ψάχνουν λύα για να μπήξουν τα δόντια τους. Μετά από αυτό, αποφάσισαν ότι είναι καλύτερο να αφήσουν τον χρόνο στην ησυχία.
Πινόκιο. Πρόσεχε, πίσω σου! Πριν το έδαφος καταρρεύσει.
Πατέρα, το δοχείο έπεσε. Καταραίουμε. Έτοιμος, πατέρα. Βρούμα. Είδα. Πήγες καλά. Ευχαριστώ. Ο μικρός. Απλώς κάνουμε λίγη πλάκα, παλιοκρινιάρη. Νάτο, πώς θα το απελευθερώσουμε? Με σπρώξιμο. Μα... Επιστρέψουμε. Έτοιμος. Στηρίξου και σπρώξε με δύναμη. Μάλιστα. Πηδάμε. Αλήθεια. Έλα. Μη φοβάσαι. Γιατί να φοβηθώ? Σ' έπιασα. Είσαι παλάβρας, το ξέρεις. Είσαι καλά. Ωραία. Ας προχωρήσουμε. Λάμα! Αναγνώρισε το. Έχει ταλέντο να καταστρέφει πράγματα. Να το θυμάσαι αυτό, κεφάλι. Δεν μου διαφεύγει ποτέ.
τους βρούμε, εγώ θα πάρω το παιδί, εντάξει? Μα τι έχεις πάθει? Μυρίζω Νάνο. Βρες τον. Πατέρα. Όχι τώρα. Τύποι που είδαμε με τον Μπάλντουρ, ανήψια του. Ναι, ο Μάγνη και ο Μόντι, η γη του Θόρ. Η μητέρα έλεγε πάντα ότι η Αίσυρ ήταν χειρότερη από τους θεούς και ο Θόρ ο χειρότερος από τους Αίσυρ. Μάλλον είναι και απέσιος πατέρας. Δεν είναι πλέον παιδιά. Δεν έχουν καμία δικαιολογία. Θα είναι εντάξει ο Σίνδρυ? Ούτε που θα τον δουν. Η περίφημη τραπεζαρία, το καμάρι του Μίντγκαρ. Περίεργο, θυμάμαι ότι υπήρχε ένα τεράστιο κυροπήγιο. Πραγματικά ζωντάνευε το χώρο. Τρούμα! Δεν μπορείς να μη σπάς πράγματα, ε. Αν θυμάμαι καλά, ο θρόνος του Γιάρλ ήταν από την άλλη πλευρά αυτού του τοίχου από πάγο. Συνέχισε έτσι. Βλέπω μια διέξοδο, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να τη φτάσουμε. Ρούμα!
σ' ακολουθώ! Γούλβερ! Βάζω άλλο βέλος! Βλέπεις, είναι μια χαρά. Έγινε καπνός όταν εμφανίστηκαν οι ηλίθιοι γη του Θόρ. Πανέτοιμος. Εσύ, νεαρέ. Α, τι άλλο χρειάζεστε. Συγκεντρώσω στην αναθεματισμένη του μαλακίες. Ξήν αφήσεις τις μαλακίες. Το εννοώ. Ξεκίνησε πόλεμο με το θείο και την γλίτωσε. Ίσως ο θείος δεν βλέπει καθαρά εδώ και χρόνια. Όσο ο πατέρας τον πιστεύει, θα τον πιστεύουμε κι εμείς. Σταμάτα να μιλάς, συγκεντρώσου και βοήθησέ με να τους πω. Δεν μπορούμε να απογοητεύσουμε τον πατέρα. Έχεις δίκιο. Όχι. Συνέχισε να ψάχνεις. Γεια σου, αδερφέ. Παίρνουμε ένα κομμάτι από το καλέμι και την κάνουμε πριν μας πάρουν χαμπάρι. Όπα. Εσύ. Μικρέ. Παραδώσου. Το απαιτεί ο Ολφάδερ. Όχι. Ωραία. Η μάχη είναι δική μου, μικρέ. Φύγε! Για πού νομίζεις ότι το έβαλες? Όχι, αδέρφε. Το φρικιό έχει τόξο. Τι θα κάνουμε? Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που είσαι καλά, αδερφέ! Αυτό το έχω κάνει πρόκληση. Απίστευτο. Θες να ενεργοποιηθείς τη δύναμη μας, Γκάρ. Θες πραγματικό κουμάσι για πατέρα, μικρέ.
Σχεδόν σε λυπάμαι. Με τα φαιτιά μου. Θα πάμε μεγάλη. Όλα εντάξει εκεί πίσω. Αδερφέ, ο γιος σου βγήκε εκτός. Σήκω, σήκω. Πίσω μου, μικρέ. Γιατί μας κυνηγάτε? Τι θέλει ότι? Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Έλα εδώ, μπασταρδάκι. Τέλειωσαν οι μέρες που κρατήκες στο χέρι του μπαμπάκα. Σκάσε! Μη με λες έτσι! Απίστευτο που άντεξες τόσο. Αυτό το κοχαλιάρι καθιέται με το ζόρι σηκώνει τον τόπο σου. Είπα σκάσε! Τους βλέπω! Είσαι αξιολύπητος! Πίσω σου! Φαίνεται ότι χρειάζεται άλλο ένα μάθημα. Πες μου τη ζωή! Κοίτα πως είναι σημαντή. Σκάσε! Δεν είναι σημασία. Συγκεντρώσου. Αποδέχομαι την πρόταση. Η μάνα σου είναι άσχημη. Σου χαράκουσε το πρόσωπο για να τις πιάσεις. Μη μιλάς για τη μητέρα μου. Μιλάς για τη μαμά μου. Μην τον ακούς, μικρέ! Θέλει να σε τσιτώσει! Ας δοκίμα... Ωραίο μπλέξιμο! Μη μιλάς για τη μητέρα μου! Μη μιλάς για τη μαμά μου! Μην τον ακούς, μικρέ! Θέλει να σε τσιτώσει! Ας δοκιμάσουν αν τους βαστάει! Κεφάλι! Συγγνώμη! Το παράκανα, ε! Πίσω σου! Θα σύρουμε το κουφάρι σου ως το άσκα. Όμω, είσαι αξιολύτητος. Είναι ώρα. Τι τρέχει. Μικρέ, συγκεντρώσου. Yeah!
Πατέρα! Το αίμα χρειάζεται τη Φρέια. Όχι! Ήρεμα. Θα το ξεπεράσω. Μπράβο, μικρέ. Είμαι καλά, βλέπεις. Θα πρέπει να το προσέχουμε. Θα πρέπει. Με αυτό μπορούμε να χαράξουμε τον ταξιδιωτικό ρούνο για το Γιότουνχάιμ. Σε πάει όπου θες. Παρεμπιπτόντως, όλες αυτές οι μυστηριωδώς σφραγισμένες πόρτες που είδαμε μπορούν τώρα να ξεκλειδώσουν. Σαν αυτή εκεί στη γωνία. Μπορείς να περάσεις από αυτή την πόρτα τώρα που έχεις το καλέμι.
Σκότωσες τον Μάγνη. Αυτό πράγματι το έκανε. Ήταν θεός, αλλά τον σκότωσες. Κατώτερος θεός, ίσως. Αλλά ναι. Και ο πατέρας του είναι ο Θόρ. Δεν είναι κατώτερος. Δεν είναι καθόλου κατώτερος. Αυτό δεν πρόκειται να αρέσει και πολύ στο Άσγκαρντ. Μας υπερασπίστηκα. Τίποτα παραπάνω. Δεν φοβάμαι καμία κρίση. Κρίση όχι. Αλλά η εκδίκηση μπορεί να σε απασχολήσει. Από πότε μπορεί να σκοτώνεις ένα θεό? Θρούμα! Hey, Σίντρι, βρήκαμε κάτι. Αλήθεια? Ελπίζω να είναι νέο εξάρτημα πανοπλίας. Μισό. Εδώ ήμασταν πριν. Αλλά πώς θα γυρίσουμε? Οι ταξιδιώτες. Αιδιαστικό. Βρωμερό. Καλυμμένο με ένας θεός ξέρει πόσα τερατάκια. Αλλά υπέροχη πανοπλία. Ας δούμε αν θα φτιάξω κάτι πιο υγιεινό. Ναι. Τίποτα καλό στην αποθήκη του Φάφνη? Ας πούμε, ίσως μια κονόπετρα. Ό,τι θέλεις, νεαρέ κύριε. Τι θα θέλατε? Χαρά μας να εξυπηρετούμε. Δεν νομίζω ότι ο μικρός είναι και πολύ καλά. Καλά είμαι. Μην ανησυχείτε. Εντάξει, τότε ακολούθησε. Μάλιστα. Δεν γύρισε στη ζωή. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Οι Aesir βρίσκουν το δικό τους δρόμο προς τη Βαλχάρα. Καμιά συνοδεία από τις Βαλκυρίες, καμιά διαδικασία στις πύλες του Χέλχαϊμ. Αυτό ίσως να είναι σημαντικό. Ατρέα, ακολούθαμε. Αμέσως.
Κοίτα, είμαστε πάλι κοντά στο χέρι του γίγαντα. Τι είναι αυτό το μέρος? Οι ψαράδες έφερναν την ψαριά της μέρας στο λιμάνι και χρησιμοποιούσαν το μηχανισμό αυτό για να στείλουν ένα μέρος της στην κεντρική κουζίνα του Γιάρλ. Τα υπόλοιπα τα ξεδιάλεγαν και τα πουλούσαν. Έχει μια έξοδο κάτω από το μεντιχείρα. Βρες ένα δρόμο να περάσουμε. Ένα άνοιγμα. Το φτάνω. Υπάρχει ένας δρόμος προς την έξοδο, απ' την άλλη. Υπάρχει μια λυσίδα εδώ. Δούλεψε. Πίσω, κάτω από την παλάμη του. Σχεδόν φτάσαμε. Για ό,τι κάναμε πριν, που σκαρφαλώσαμε σε ένα νεκρό γίγαντα, καβαλήσαμε ένα γιγαντιαίο σφυρί που έπεσε, πολεμήσαμε με κακούς θεούς, τι θα έλεγε η μητέρα? Ότι έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Ευχαριστώ. Τώρα τι κάνω? Ίσως η Πρέη πρέπει να κοιτάξει το αγόρι. Όχι, νιώθω καλύτερα τώρα. Απλώς χρειαζόμουν μια ανάσα. Πού θα πάμε τώρα? Τώρα που έχουμε το καλέμι του γίγαντα, πρέπει να μάθουμε τον ταξιδιωτικό ρούνο για το Γιότνχαϊμ. Για να τον σκαλίσουμε στην πύλη στην κορυφή και να ανοίξουμε τον δρόμο για το ταξίδι στο βασίλειο των γιγάντων. Δεν το ξέρεις? Αλίμονο όχι. Αλλά το Σέρπεντ ανέφερε ότι οι γίγαντες εμπιστεύτηκαν αυτό το μυστικό στον Τύρ. Ο Τύρ δεν έχει πεθάνει? Βέβαια. Αλλά η μυστική του κρυψώνα υπάρχει ακόμα. Οι πόρτες είναι κάτω από τον ναό του, βυθισμένες στη λίμνη εδώ και πολλές χρόνια. Ώσπου ο φίλος μας με το φιδίσιο κορμί άλλαξε θέση. Εκεί θα βρούμε το θρηλυκό μαύρο ρούνο του Γιότνχαϊμ. Να μην εξερευνήσουμε λίγο ακόμα. Έχουμε το καλέμι και το ρηχείο δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Κρίμα να πάει στράφη η βάρκα. Θα δούμε, μικρέ. Μιμήρ, ήσουν στη μέση μιας ιστορίας πριν. Τι έλεγες για το μεγάλο πόλεμο? Το ποτήρι είχε ξεχυλήσει. Και επιτέλους ο εξυπνότερος σύμβουλος του Όντιν αποφάσισε να βρει ένα πιο φωτισμένο μονοπάτι. Έβαλε σκοπό του την ειρήνη μεταξύ των θεών. Χρειάστηκαν αρκετές διαπραγματεύσεις, αλλά τελικά ο Όντιν πίστηκε να παντρευτεί την πιο θανάσιμη εχθρό του. Μια θεά των Βάνιρ. Θρυλική όχι μόνο για την απαράμιλη ομορφιά της, αλλά και για την ιδιοφυΐα της στα μάγια των Βάνιρ. Για καιρό ο Όντιν ήθελε να την ταυτίσει. Η Φρέια παντρεύτηκε τον Όντιν? Τι κέρδος είχε?
Μια θυσία για να προστατεύσει το λαό της. Μια ιδιωτελής πράξη αγάπης. Πραγματικά της άξιζε ένας καλύτερος σύζυγος. Μα φυσικά η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Η ψώνα του Τύρι είναι πίσω από εκείνη τη μαγική κλειδαριά. Δεν το πιστεύω ότι μπαίνουμε στην κρυψώνα του Τυρ. Κι άλλο τέτοιο. Είναι ο Τυρ, αλλά ο μεσαίος πίνακας λείπει. Στάσου, νόμιζα ότι ο Τυρ ήταν θεός, όχι γίγαντας. Έτσι είναι, αλλά τον αγαπούσαν όλοι, ακόμα και οι γίγαντες. Μόνο σε μένα και σε αυτόν χάρισαν την ειδική τους όραση. Αναρωτιέμαι αν οι γίγαντες άφησαν ένα τρίπτυχο και για μένα κάπου. Εμπρός. Βασικά, έλα να δεις. Θα σου δείξω πώς να το διαβάζεις. Δεν είναι απαραίτητο. Μου δίδαξες τόσο πολλά. Άσε με να σου διδάξω κι εγώ κάτι. Ατρέα. Έλα τώρα. Ήδη μιλάς τη γλώσσα. Εύκολα θα μάθεις και να διαβάζεις. Ξέρω να διαβάζω, μικρέ. Απλώς όχι αυτή τη γλώσσα. Είσαι ήδη στα μισά τότε. Εντάξει. Οι ρούνοι συμβολίζουν πολλά και διάφορα. Κάποιοι θεούς, κάποιοι ζώα. Περίμενε. Και κάποιοι... Ω, τα λέω πολύ γρήγορα. Συγγνώμη. Δεν είναι αυτό. Μυρίζεις κάτι. Ναι, όντως. Μυρίζει... Βροχή. Τα χάλασες όλα. Κέρδισα το κολόσφιο. Αλλά τώρα όλοι θα νομίζουν ότι το πήρα. Επειδή χάθηκε ο Μάγνη, θα γίνω περίγελος. Αλλά αν σε σκοτώσω, κανείς δεν θα γελάει μαζί μου. Όχι. Κρούμα. Πόσο ηλίθιος. Από τον πατέρα ή από τη μάνα σου πήρες. Είναι σαβή και άσχημη! Σκάσε! Δεν ξέρεις τίποτα! Για τη μητέρα μου! Όντως! Αλλά εσύ να πρόκειται να σε μάθω καλά! Θα γίνεις ο νέος μου αδερφός! Αφού πρώτα σκοτώσω τον πατέρα σου! Σταμάτα! Ούψ, μάλλον του έκανα ζημιά. Όχι. Κάνε πίσω. Δεν τελειώσαμε! Αδερφέ, ο μικρός! Αντρέα! Πρέπει να τον πας στη Φρέια γρήγορα! Δεν γίνεται αλλιώς!
Πάρε τη βάρκα. Το σπίτι της Φρέια είναι κοντά. Όντιν σε κοιτά, αδερφέ. Ειδικά τώρα που θέλεις να σκοτώσεις τους δικούς σου. Το δάσος της Φρέια είναι τυφλό σημείο γι' αυτό. Αυτή είναι η καλύτερη κίνηση. Και μόνο η Φρέια μπορεί να τον γιατρέψει. Τι του συμβαίνει? Έχω δει σε θνητούς μια σύγκρουση στο μυαλό να εκφράζεται σαν αρρώστια του σώματος. Ποτέ σε έναν θεό. Αλλά σε έναν θεό που πιστεύει ότι είναι θνητός. Μόνο να φανταστώ μπορώ. Σχεδόν φτάσαμε. Κάλεσε το φίδι. Είναι σοβαρό. Πρέπει να βιαστούμε. Φρέια! Άνοιξε την πόρτα! Θέλουμε βοήθεια! Γυναίκα, μ' ακούς? Είναι πήγον! Είμαι ακόμα θεά. Φύγε από εδώ. Ο μικρός αρρώστησε! Φρέια! Είναι άρρωστος. Ελάτε μέσα. Δεν είναι συνηθισμένη αρρώστια. Η πραγματική του φύση, η φύση σου παλεύει μέσα του. Εγώ του το έκανα. Θα με βοηθήσεις? Φυσικά. Υπάρχει ένα σπάνιο συστατικό μόνο στο Χέλχαϊμ. Ο φύλακας που προστατεύει τη γέφυρα των καταραμένων. Θέλω την καρδιά του. Χέλ. Το βασίλειο των νεκρών, το γνωρίζεις? Αυτό όχι. Είναι μια γη αιώνια παγωμένη. Δεν ανάβουν φωτιές εκεί και κανένα ξόρκι των βασιλείων δεν μπορεί να δημιουργήσει φλόγα. Όσο για τους νεκρούς, το παγωμένο σου τσεκούρι θα είναι άχρηστο. Πρέπει να βρεις άλλο όπλο. Τότε πρέπει να επιστρέψω σπίτι. Να ξεθάψω ένα παρελθόν που ορκίστηκα να ξεχάσω. Το ποιος ήσουν δεν έχει σημασία. Ο μικρός δεν είναι το παρελθόν σου, μα ο γιος σου. Και χρειάζεται τον πατέρα του. Ο Ρούνος ανοίγει τη γέφυρα για το Χέλχαϊμ. Όταν φτάσεις εκεί, σε καμία περίπτωση μη διασχίσεις τη γέφυρα των καταραμένων, γιατί δεν υπάρχει γυρισμός. Κατάλαβες? Μικρέ. Χέμιλι. Γεια σου.
Μέσα από τον κήπο ένα μονοπάτι οδηγεί στη βάρκα μου. Πάρτιν, γύρνα σπίτι. Ξέθαψε το παρελθόν σου. Κάνε ό,τι χρειάζεται. Μόνο φέρ μου την καρδιά του φύλακα. Και ο γιος σου ίσως επιβιώσει. Φρέια, την τελευταία φορά ήμουν... Όχι. Σωστά δεν εμπιστεύεσαι το λόγο μιας θεάς. Δεν χρειάζονται εξηγήσεις. Όχι σε μένα, όχι γι' αυτό. Θα είναι ασφαλής. Η υπόσχεση μιας μάνας. Βγείτε από την πόρτα του κήπου. Η βάρκα είναι ευθεία κάτω. Άντε. Ο χρόνος είναι εχθρός. Στο Χέλχαϊμ, από όλα τα μέρη. Είσαι εντάξει, αδερφέ? Θα κάνω αυτό που πρέπει. Άφησε με ήσυχο. Αθηνά. Βγες από το μυαλό μου.
υπάρχει πουθενά να κρυφτείς, Σπαρτιάτη. Τρέξε όσο πιο μακριά από την αλήθεια θέλεις. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Προσποιήσου ότι είσαι κάποιος άλλος. Δάσκαλος. Σύζυγος. Πατέρας. Αλλά υπάρχει μια αλήθεια από την οποία δεν πρόκειται να ξεφύγεις. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Θα παραμείνεις για πάντα ένα τέρας. Το ξέρω. Αλλά δεν είμαι πια δικό σου τέρας. Εντάξει, αδερφέ, ας δούμε τι κάνουν αυτές οι λεπίδες. Βασίλειο, ανάμεσα στα βασίλεια εκεί πέρα. Ακριβώς μπροστά σου είναι. Πάρε την παράκαμψη για τον ναό του ταξιδίων ανάμεσα στα βασίλεια και μετά καρφί στο Χέλχαϊμ, εντάξει? Είμαι αρκετά σίγουρος ότι δεν μιλούσες σε μένα εκεί πίσω. Θες να εξομολογηθείς και κάτι άλλο, αδερφέ? Σε διαβεβαιώ ότι είμαι μοναδικός στο να κρατάω μυστικά. Λοιπόν, ξέρεις που να με βρεις. Και έτσι για την ιστορία είχα μαντέψει ότι είσαι Έλληνας. Αθήνα, καρφώθηκες εντελώς. Τι! Hey!
μας ξεναμάγια! Μα τους γλυκούς ουρανούς της Νάνα, τι είναι αυτά! Δεν έχω ξαναδεί τέτοια. Μάλλον είναι οικογενειακό κοιμήλιο. Όχι. Ούτε θα είναι ποτέ. Μικρέ, ο αδερφός μου κι εγώ... Φτιάξαμε το Μιόλνιρ για τον Πανηλήθιο. Γνωρίζω από ποιότητα. Και αυτά... είναι ξεχωριστά. Πού είναι το μπασμένο? Αρρώστησε. Όχι. Τι συνέβη? Η Αϊσίρ? Όχι. Εγώ φταίω. Και είναι δική μου ευθύνη να το διορθώσω. Πρέπει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας κάποτε. Έτσι. Πώς να τον βοηθήσω? Μπορώ να κάνω διάφορα. Θες να έρθω μαζί? Όχι. Η δουλειά σου εδώ... αρκεί. Καλά. Και πού πηγαίνεις τόσο βιαστικά? Στο βασίλειο των νεκρών. Στο Χέλχαιμ. Σκάτα σκούρα τα πράγματα. Θα σε παρακολουθώ.
Μην ανησυχείς, τα παιδιά αντέχουν. Όταν ήμουν στην ηλικία του έκοψα το κεφάλι μου πέρα για πέρα. Και είμαι μια χαρά. Τώρα που η Φρέια σου έδωσε τον ταξιδιωτικό ρούνο για το Χέλχαϊμ, θα έπρεπε να είναι ξεκλείδωτο στο τραπέζι. Προσέχω τα ανώτα σου! Επέτρεψέ μου να σου πω ότι αυτό που πας να κάνεις είναι θεοπάλαβο. Ούτε ό,τι δεν μπορεί να επιβιώσει να σου πει. Οπότε ελπίζω οι λεπίδες να δουλεύουν. Είναι η γέφυρα που έλεγε Φρεϊά. Όχι, είμαστε ακόμα στη γέφυρα μεταξύ βασιλείων. Περάσαμε τη γέφυρα των καταραμένων. Είναι κρήτη που χρησιμοποιούν για να περνούν στο παντοτινό του σπίτι. Η πόλη του Χέλ. Ο φύλακα τη γέφυρα. Αυτόν θέλει. Απλώ να ακολουθήσουμε αυτή τη γέφυρα. Θα μα πάει ίσια σε αυτό. Ξέρει, είχα την ελπίδα ότι δεν θα ξαναβλέπα ποτέ αυτό. Με τη φωτιά των λεπίδων μπορείς να κάψεις τη βατομουριά της Χέλ που μπλοκάρει το πέρασμα.
ένας από τους λόγους που γυρίσαμε για τις λεπίδες. Είναι λάθος. Μόνο οι πρόσφατα νεκροί θα έπρεπε να είναι εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Η πύλη πρέπει να είναι κλειστή. Και αν η πύλη είναι κλειστή, τότε είναι αλήθεια. Η Χέλ έχει γεμίσει. Χωρίς τις βαλκυρίες να τους ταξινομούν και να τους μαζεύουν, η Χέλ παραγεμίζει. Yeah.
Όταν σκοτώσαμε τους Ρίβες κοντά στο σπίτι μου, ήρθαν εδώ. Πώς γύρισαν τόσο γρήγορα? Ο χρόνος δεν κυλά με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα βασίλεια. Ειδικά όταν μιλάμε για πνεύματα. Όπως το φως του Αλφχάιμ. Μάλλον το αντίθετο. Στη λίμνη των ψυχών κυλά πιο γρήγορα από το Αλφχάιμ. Αλλά στη Χέλ πολύ πιο αργά από ό,τι στο Μίτγκαρντ. Συγγνώμη, σίγουρα είναι μπερδεμένο. Αν γυρίσουμε στο γιο μου νωρίτερα, αυτό είναι καλό. Α, μαθαίνεις γρήγορα. Αλλά είναι μέρος του Άσγαρ. Μόνο οι άξιοι νεκροί πηγαίνουν εκεί. Πολεμιστές που πεθαίνουν ένδοξα στη μάχη. Η Χέλ είναι για αυτούς που πεθαίνουν ατιμασμένοι. Εγκληματίες. Ναι, και για τους νεκρούς από αρρώστιες, ατύχημα, γυρατιά. Είναι ατίμωση το να γερνάς. Όταν δεν είναι αργά να βγεις να πολεμήσεις, υποθέτω. Μπορούμε να σκαρφαλώσουμε για να βγούμε, αν φτάναμε ως εκεί.
Αν σκοτώσουμε το φύλακα θα φύγουν οι νεκροί από το Midgard. Δεν το πιστεύω. Παρόλο που δεν πιστεύω ότι θα κάνει και τα πράγματα χειρότερα. Οι νεκροί θα έχουν ένα εμπόδιο λιγότερο για να φτάσουν στα άδυτα του Helheim. Αλλά ποιος είναι αρκετά τρελός για να πάει εκεί? Γέφυρα των καταραμένων. Και να ο φρουρός που ελέγχει αν οι νεκροί είναι πραγματικά νεκροί. Τι είναι αυτό που κρατά? Αυτό το τοτέμ περιέχει μια πανίσχυρη πηγή μαγικής ενέργειας. Την ίδια τη δύναμη του Helheim. Αλλά αυτό που ζητάτε εσείς είναι η καρδιά του. Απλώς πάρτε τη και φύγαμε. Πώς? Ξεκίνα φασαρίες. Μπορείς να το κάνεις αυτό, ε? Yeah.
Τώρα κουράγιο, αδερφέ. Θα χρειαστεί να λερώσεις τα χέρια. Έχω την καρδιά. Χρειάζομαι κάτι άλλο. Εντάξει είσαι. Αλλά ας μην χάσω μερά με εδώ, ε. Κράτη. Δία. Δία. Ο πατέρας μου. Ο πατέρας είναι ο Δίας. Αυτό εξηγεί πολλά. Τι είναι αυτό το μέρος? Ποτέ μην πας εκεί. Κατάλαβες? Πώς γίνεται να είναι εδώ, αδύνατον? Είναι μια ψευδαίσθηση. Η Χέλ βασανίζει τους κατοίκους της με το παρελθόν τους. Ας συγκεντρωθούμε για να γυρίσουμε στο γιο σου. Α! Δεν πρέπει να είμαι εδώ. Πολύ κρύο. Σβέλτα, δώσ' μου τις λεπίδες. Γιατί? Είπα πως θα βοηθήσω και θα το κάνω. Έλα! Τα εργαλεία μου είναι στο Midgard. Επιστρέφω. Δεν φαντάζομαι να τις έκλεψε, έτσι? Ορίστε. Είναι έτοιμες για τους ανέμους της Χέλ. Σκόπευσε το μαγικό λαμπερό κομμάτι με τις λεπίδες σου και πέτατες. Σημάδεψε την ανεμοπαγίδα με τις λεπίδες σου. Είναι η μικρή μπάλα που κρέμεται στο μέσο της πόρτας εκεί πέρα. Τη βλέπεις? Απλώς κόψ' την. Τώρα μπορείς να απορροφάς και να εξαπολύεις τους ανέμους της Χέλ από την... Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν έχει πάθει ποτέ ζημιά στον εγκέφαλο. Λείπουμε πάρα πολύ καιρό. Thank you.
Συγγνώμη, αδερφέ. Έχω κολλήσει σε αυτό που άκουσα πριν. Ο Δίας ήταν ο πατέρας σου. Όχι τώρα. Πρέπει να σκεφτούμε.